Αφού δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε στην αγαπημένη Κωνσταντινούπολη, νοητά θα μεταφερθούμε εκεί ως προς το σώμα μας, γιατί στην πραγματικότητα με την Κωνσταντινούπολη θα συνδεθούμε, με τον Ιχώρη, στον ωραίο Βόσπορο, την ελληνική συνοικία, εκεί όπου θα συναντήσουμε για άλλη μια φορά τον άρχοντα του Πατριαρχείου και γνωστό επιχειρηματία, τον κύριο Λάκη Βίγκα. Γεια σας κύριε Βίγκα, χρόνια πολλά. Γεια σας και χρόνια πολλά. Λίγες ώρες πριν από την γέννηση του Θεανθρώπου σας συναντούμε. Σας είχα ζητήσει να μιλήσουμε για το πώς είναι στην Τουρκία κάποιος να γιορτάζει τα Χριστούγεννα, ο Ορθόδοξος, ο Χριστιανός, όχι κατά ανάγκη ο Ορθόδοξος και ο Καθολικός. Μάλιστα έχασαν ένα σημαντικό άνθρωπο της κοινότητάς τους οι Καθολικοί αυτές τις ημέρες. Τον επίσκοπο της Καθολικής Εκκλησίας. Αλλά πριν, επειδή είδα από μια παρουσίαση που έκανε ο Ιμάμ Ογλου, δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ενός βιβλίου, και είδα εκπροσώπους από όλες τις κοινότητες, ας το πούμε έτσι. Σας βλέπω εκεί στη δεύτερη σειρά, να βλέπουν τώρα και οι τηλεθεατές την φωτογραφία. Τι ακριβώς ήταν αυτό που έγινε? Και πάλι να σας πω χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, καθώς και τη διεύθυνση του καναλιού σας. Ευχαριστούμε. Είναι πραγματικά μια περίοδος λίγο διαφορετική ως προς τις άλλες χρονιές που ζήσαμε όλοι μαζί. Είναι διαφορετικά τα Χριστούγεννα φέτο, διαφορετικές οι γιορτές, διαφορετική πρωτοχρονιά. Αλλά σε επανέλθω στο ερώτημά σας για την συνάντηση που είχαμε σήμερα, την πρόσκληση που είχαμε από τον Δήμαρχο του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης, τον κύριο Ιμάμογλου. Ήταν μια ωραία συνάντηση, κυρίως των μειονοτήτων, και μάλιστα είπε ότι δεν του αρέσει να μας αποκαλεί μειονότητες, διότι ακόμα και ένα άτομο όταν εκπροσωπεί μειοντότητα δεν πρέπει να αισθάνεται ότι είναι μειονότητα σε μια πόλη η οποία είναι τόσο ιστορική και τόσο πολυπολιτισμική. Και ότι είπε εκείνος ότι είναι μόνο 40 χρόνια ζει σε αυτή την πόλη και είναι δήμαρχος αυτής της πόλης, εμείς που είμαστε 500 και 600 και 1000 χρόνια, δεν πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε μειονότητες. Είτε να αποκαλούμεθα έτσι ως μειονότητες, και είναι μια λέξη την οποία δεν μου αρέσει να την εκφράζω, ούτε να την ακούω, είπε. Ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση και παρόντων και των θρησκευτικών αρχηγών, αλλά και του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, τον οποίο και ετοίμησε ο κ. Ιμάμογλου, για ένα βιβλίο το οποίο μόλις έχει εκδοθεί και ήθελα να κάνω σήμερα την επίσημη παρουσίαση. Είναι αυτό το βιβλίο που λέγεται «Ιστάμπουλουν Ρέγκλερι», δηλαδή τα χρώματα της πόλης. Και είναι μια σειρά προσπαθειών του κύριου Δημάρχου, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ένα εξαιρετικό βιβλίο, μια πολύ καλή μελέτη από αξιόλογους ανθρώπους κάθε μειονότητας, κάθε κοινότητας, όπου έχουν γράψει την ιστορική παρουσία, η συντομία, βέβαια, η συντομία σε, μέσα σε 60, 70, 80 σελίδες ο κάθε ένας για αυτές τις τόσο ιστορικές αιωνόβιες κοινότητες μας. Να γράψουν μέσα σε ένα πλαίσιο, μέσα σε ένα τίτλο, τα χρώματα της πόλης. Ήταν μια ωραία συνάντηση, διότι ήταν παραμονές Χριστουγέννων και αυτό το έκανε με μια σκοπιμότητα να είναι τώρα παραμονή χριστουγεννιάτικα, ώστε να μας κάνει το ωραίο το δώρο. Σήμερα, βέβαια, ήταν και η άλλη είδηση, η θλιβερή, που και ο επίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας και ο εκπρόσωπος του Πάπα εδώ, ο οποίος είναι σε βαθμό επισκόπου και όχι καρδιναλίου, για να τιμήσουν την παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, γι' αυτό και δεν υπάρχει καρδινάλιο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά μόνο επίσκοπος, εφόσον υπάρχει ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Και ήρθε αυτή την τυχερή είδηση αυτού του επισκόπου, ο οποίος είναι αρκετά χρόνια τώρα, ήταν γύρω στα 68, 67, 68 χρονών, και ταλαιπωρήθηκε με την υγεία του, και δυστυχώς και αυτός υπέκυψε τώρα μέσα σε αυτή την πανδημία. Γι' αυτό και ήταν μια περίεργη ατμόσφαιρα. Ξέρετε, έγινε αυτή η παρουσίαση σε ένα πάρκο επίσης πολύ ιστορικό και θα έλεγα οθωμανικό, ένα το Γιούλντεσκιοσκι, που ήταν ένα παράρτημα των παλατιών στο Τσεραγάν, το οποίο και ακόμα είναι ένα από τα ωραιότερα πάρκα που μπορεί κανείς να περπατήσει, να κάνει τις διάφορες ασκήσεις όταν το επιθυμεί, να πιει ένα καφέ, ένα τσάι. Ένα πολύ ιστορικό πάρκο, κοντά στο Μπεσίκτας, δηλαδή ακριβώς εκεί κοντά στο Βόσπορο, στην παραλία του Βοσπόρου. Σε ύπαιθρο, σε ανοιχτό χώρο έγινε αυτή η παρουσίαση, γι' αυτό και έγινε πολύ σύντομη μια παρουσίαση, μέσα σε μισή ώρα, 40 λεπτά. Για να μην φύγετε με κρυοπαγήματα, φαντάζομαι, γιατί ένα κρύο
Δεκέμβρη μήνα παραμονή Χριστουγέννων θα το έχει η Κωνσταντινούπολη. Ήταν κρύο, είναι γύρω στους 10 βαθμούς, δεν ξέρω κρύο, αλλά ήταν... Ο Βόσπορος κατεβάζει εκεί, το μπουγάζει, κατεβάζει, πάντα κρύο. Λοιπόν... Κατεβάζει το μπουγάζει, αλλά ξέρετε και οι άνθρωποι της πόλης είναι πάντα έτσι ζωντανοί, ακμοί και αντέχονται. Και νομίζω ότι προσπαθούν και αυτοί να, όπως όλοι μας, να αντέξουμε, διότι υπάρχει μεγάλη παρακαταθή και μεγάλη ευθύνη. Πώς είναι λοιπόν να γιορτάζει κάποιος τα Χριστούγεννα, και τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο το ωραίο δέντρο πίσω σας, αν και αυτό το υιοθέτησε η οικονομία της Τουρκίας, διότι είχε πολύ τουρισμό στα προ-κορονοϊού χρόνια, οπότε τα εμπορικά κέντρα, τα καταστήματα, τα ξενοδοχεία είχαν χριστουγεννιάτικο στολισμό, αλλά δεν είναι στις δικές τους συνήθειες. Θα μου πείτε, το δέντρο ήταν στις δικές μας, των Ελλήνων, ας πούμε, όχι. Σαφώς όχι, αλλά... Εμείς καταλαβαίνουμε το νόημα των Χριστουγέννων. Λοιπόν, να σας πω, αν με επιτρέψετε, ότι δεν είναι λόγω τουρισμού, αλλά ήταν λόγω του ότι ξεκίνησε αυτό με την παρουσία των χριστιανών που ζούσαν εδώ. Αυτή η μεγάλη παράδοση της πολυπολιτισμικότητας σε αυτή την πόλη και στη Σμύρνη κυρίως, όπως και στα παράλια της Αντιόχειας και της Μερσίνης, όπου κατοικούν ακόμα χριστιανικές οικογένειες. Και νομίζω είναι ένας δυτικός πολιτισμός, ο οποίος επηρέασε πρώτα τις δικές μας κοινότητες πριν από αιώνες και τώρα τον υιοθέτησαν. Τον υιοθέτησε και η τουρκική κοινωνία, τη οποία με μεγάλη μερίδα στις γιορτές αυτήν την περίοδο ταξίδευε στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στην Αμερική. Οπότε αυτή η αλληλεπίδραση που υπήρξε μεταξύ των κοινωνιών έφερε και αυτές τις παραδόσεις. Εννοώ ότι στα σπίτια τους δεν στολίζουν δέντρα οι μουσουλμάνοι. Όχι, ελάχιστοι. Στο προεδρικό μέγαρο, εκεί που κατοικεί η οικογένεια Ερντοάν, επίσης δεν έχουν δέντρο. Όχι, έτσι, όχι, είναι κάτι που το αγνοούν. Δεν το αγνοούν επιδεικτικά, αλλά δεν το κάνουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν είναι στην παράδοση αυτή απέναντίας. Υπάρχουν και τάσεις οι οποίες είναι αντίθετες. Αλλά θέλω να πω ότι και αυτό που βλέπετε, και ακόμα σήμερα είναι φωτισμένες οι πλατείες και στολισμένες μερικές, διότι και εμείς για αυτόν τον σκοπό το κάναμε και στην κοινότητά μας, για να ενθαρρύνουμε λίγο και να εμψυχώσουμε όχι μόνο τους ενορίτες μας που είναι ελάχιστοι, αλλά και τη γειτονιά μας και τους περιηγητές και τους ανθρώπους, τους περαστικούς. Αλλά για να ψυχώσουμε, διότι πραγματικά πέρα μια δύσκολη περίοδο, είναι μια μεγάλη δοκιμασία για την ανθρωπότητα γενικότερα αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο, αυτή ολόκληρη τη χρονιά. Οπότε θέλουμε να ψυχώσουμε και αυτός ένας τρόπος, ο στολισμός, να βοηθήσουμε οι άνθρωποι έστω και ένα δευτερόλεπτο την ώρα που περνάνε. Λοιπόν, να δούμε θέλω να δούμε την φωτογραφία ή το βίντεο, ότι μπορείτε να μας δείξετε, μια και μιλά γι' αυτό ο κύριος Βίγκας, από την Παναγία στον Ιχώρη, που είναι ακριβώς μπροστά στο Βόσπορο, μια εκκλησία που ναι, μεν εκκλησιάζονται λιγοστοί Έλληνες που ζουν εκεί, παρότι είναι η ελληνική συνοικία, αλλά αυτοί που περνούν το κατόφλι της, στην πλειοψηφία τους είναι μουσουλμάνοι, είναι Τούρκοι, έτσι. Πάρα πολύ και μάλιστα και μπαίνουν και στον Αυλόγυρο και ξένοι και Τούρκοι όλοι, διότι είμαστε ακριβώς επί της Λεωφόρου. Γι' αυτό και προσπαθήσαμε φέτο, λόγω των συνθηκών, να αναβαθμίσουμε λίγο τον στολισμό, να τον κάνουμε ακόμα πιο εντυπωσιακό. Και ο κόσμος απολαμβάνει πάρα πολύ. Και τώρα με την πανδημία και όλα τα καφέ που είναι κλειστά, έρχονται εκεί με τον καφέ τους, λίγο στον Αυλόγυρο, περπατάνε, κάνουν μια κουβέντα και ξαναφεύγουν. Οπότε η σκοπιμότητα ήταν αυτή. Η εμψύχωση της κοινωνικής αλληλεγγύης είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη την περίοδο αυτή. Γι' αυτό και θα δείτε και βεβαίως υπάρχουν και σε άλλες κοινότητες. Όπως το Μεγάλο Ρεύμα, όπως την... Λοιπόν, πάμε στο Μεγάλο Ρεύμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα κάλαντα που έχουμε από το Μεγάλο Ρεύμα, γιατί σήμερα τα κάλαντα που θα ακουστούν στην εκπομπή μας θα είναι από την Κωνσταντινούπολη, από το Μεγάλο Ρεύμα, από την Αγία Τριάδα, αλλά και από την αγαπημένη μας Σύμβρο. Έτσι θα κλείσουμε την κουβέντα μας. Πάμε να δούμε τα κάλαντα στο Μεγάλο Ρεύμα και επιστρέφουμε. Σας Χριστού τη Θεία γέννηση. Να πω σαν φωτικό σας Χριστός γεννάτε σήμερον. Εμπή κλέπτη πόλη αστροφωτεινό θα γιορτινώ. Μήνυμα να φέρει απ' τον ουρανό αστροφωτεινό. Θα γιορτινώ, μήνυμα να φέρει
Καταλαβαίνω ότι τα παιδιά, δεν ξέρω αν είναι μεγάλη αγωνία των μεγάλων να μην χαθεί η κουλτούρα μας, ακόμη και μεταδίδοντας την παράδοση, γιατί τι είναι τα κάλαντα, είναι η παράδοσή μας που περνάει από γενιά σε γενιά, αλλά βλέπω να το κάνουν πρόθυμα έτσι. Προφανώς έχει και ένα στοιχείο παιχνιδιού και γιορτής για αυτά, αλλά... Μα νομίζω ότι και ο σκοπός είναι αυτός με τα κάλαντα, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα, ας πούμε, ένα πολιτικό θρησκευτικό που θα έλεγα. Είναι κάλαντα ακριβώς αυτή η ζεστασιά που αισθάνεται κανείς, η ζεστασιά της παράδοσης, το να φέρει κοντά τα παιδιά σε μια τέτοια κοινωνία από τη στιγμή που μας έφερε σε απομόνωση και μας έβαλε και εμάς και στην επικοινωνία μας. Μας έφερε να μην μπορούν να αγκαλιάζουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα αδέρφια μας, δηλαδή οι νέοι να μην μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους όπως την επιθυμούν, να έχουν αμφισβητήσεις για τα οράματα και το μέλλον τους και την υπαρξιακή τους πορεία ακόμη. Οπότε νομίζω όλα αυτά βοηθάνε και στα παιδάκια τα οποία κάνουν πλέον τα μαθήματα μέσα από την διαδικτυακή διαδικτυακά κάνουν τα μαθήματα και ακόμα και τα νήπια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ένα παιδί δεν βγαίνει καθόλου από το σπίτι του. Εδώ εβδομάδες. Και είναι ευκαιρία κοινωνικοποίησης πάντα. Ακριβώς, κάτι ακριβώς. Και αύριο, μάλιστα, στον Ιχώρη, με είπε ένας νέος πατέρας που έχει τα παιδάκια του ότι θέλει να επισκεφτεί με τα παιδιά του και τα άλλα δύο-τρία παιδάκια. Μερικές ηλικιωμένες κυρίες που μένουν μόνες τους. Για να πούν τα κάλαντα. Να πούν τα κάλαντα. Είναι αυτό. Να έξω από την πόρτα του να πούν τα κάλαντα. Αυτά, βέβαια, σήμερα στην Ελλάδα δεν μπορούμε να έχουμε κάλαντα παραμονή Χριστουγέννου γιατί έχουν απαγορευτεί και τα κάλαντα. Οπότε, είναι ευκαιρία. Διότι είναι, καταλαβαίνω, στην Ελλάδα είναι μεγάλος ο πληθυσμός, είναι και πολλοί κόσμοι που θα θέλει να μετακινηθεί, ίσως γι' αυτό, αλλά εδώ, επειδή είμαστε πολύ λίγοι και ίσως δεν επηρεάζει την κοινωνία γενικότερα πάρα πολύ, επειδή είναι ελάχιστοι άνθρωποι που θα μετακινηθούν για τα κάλαντα. Η τουρκική κοινωνία δεν έχει αυτή την παράδοση, οπότε δεν είναι ένας κίνδυνος για να μεταδοθεί ο ιός. Προφανώς. Οπότε λοιπόν, σέβομαι τις αποφάσεις αυτές. Πάμε να ακούσουμε κάλαντα και από την Αγία Τριάδα. Εδώ δεν έχουμε μόνο παιδιά, έχουμε και παιδιά, έχουμε και μεγάλους. Ναι, είναι υπό την αιγίδα του διευθυντού, του ζωγραφείου, του Γιάννη Δεμιρτζίολου, που σχεδόν 30 και χρόνια με το ακορντεόν του ο ίδιος του έγινε συμβολικός σύμβολο πλέον να πηγαίνει και στο γυροκομείο, αλλά και στα σχολεία και σε διάφορες άλλες κοινότητες και να λένε τα κάλαντα μαζί με μαθητές του ζωγραφείου και όχι μόνο. Ο κύριος Δημητζίολου είναι πολύ γνωστός και στην Ελλάδα και στα ΜΜΕ της Ελλάδος, γιατί πολύ συχνά παρουσιάζεται με τα κάλαντα και με άλλες φόρμες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια συμβολική μορφή της πόλης μας. Λοιπόν, για πάμε να τα δούμε. Έλατε να κλείσουμε με ευχές, κύριε Βίγκα, και όπως είπα θα αποχαιρετήσουμε με τα παιδιά της Ύμβρου. Και επειδή έχετε κάνει πολλή δουλειά γι' αυτό, πάμε πρώτα να μας πείτε τι συμβαίνει στην Ύμβρο, πόσο καλή είναι η αριθμή, πόσο αισιόδοξη είναι η αριθμή. Στο σχολείο μας σχεδόν είναι στα 60 έχουν φτάσει τα παιδιά. Μπράβο, αλλά βέβαια το διαδικτυακό σύστημα, συγχωρείτε, δεν είναι εύκολη ζωή για αυτούς μέσα σε μικρά χωριά, με μικρές συνοικίες, οι άνθρωποι μένουν επικοινωνούν μέσω αποστάσεων. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια ζωντάνια στην Ύμβρο, η οποία με τη δική μας παρουσία, ενώ δηλαδή με την ρωμαϊκή παρουσία, με την ιβριακή παρουσία εκεί των ανθρώπων, έφεραν ένα άλλο χρώμα στην κοινωνία, στην ευρύτερη κοινωνία της Ύμβρου. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Υπάρχουν νέα καταστήματα, νέες μικρές επιχειρήσεις που έχουν ιδρύσει οι άνθρωποι μας που έχουν επιστρέψει. Οπότε πρέπει, όπως λέω στους φίλους μου στην Ύμβρο, ότι έχετε και μεγάλη ευθύνη να συνεχίσετε αυτή το ωραίο το παράδειγμα προς όλες τις κατευθύνσεις, διότι εσείς η δική σας επιτυχία είναι μια μεγάλη ελπίδα για όλους μας, για όλες τις κοινωνίες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε απομόνωση και σε κατάθλιψη πολλές φορές
Εμείς εδώ, αντιλαμβάνεστε και οι τηλεθεατές σας, ξέρω πολύ καλά ότι γνωρίζουν πολύ καλά τον μηνισμό της Τουρκίας, θα έλεγα, διότι πλέον μιλάμε για μικρές εστίες και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας. Γι' αυτό και θα κάνουμε ένα συνέδριο φέτο το 2021. Υπό την να πούμε για αυτό το συνέδριο, έτσι. Πείτε μας την εκπνοή της κουβέντας μας. Που θα γίνει. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν τις αντοχές μας και ότι όλα αυτά δείχνουν την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε και να την υπαρξιακή μας εδώ οντότητα, όχι μόνο απλώς συμβολικά, αλλά και δημιουργικά. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα. Είναι διαφορετικά αυτά τα Χριστούγεννα, αλλά έστω και έτσι θα αντέξουν να ξεπεράσουν αυτές τις δοκιμασίες, όπως πέρασαν πολλές άλλες δοκιμασίες οι προγονείς μας, οι παππούδες μας στους παγκόσμιους πολέμους, σε άλλες πανδημίες του παρελθόν. Νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε σαν ανθρωπότητα και ξανά θα σμίξουμε. Και ελπίζω το 2021 να σμίξουμε, να συναντηθούμε, να ταξιδέψουμε και να σας φιλοξενήσουμε εδώ με πολύ αγάπη. Το κάνετε πάντα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Βίγκα. Χρόνια πολλά σε εσάς και την οικογένειά σας και στη μεγάλη οικογένεια της μικρής μας πια σε αριθμό ομογένειας, αλλά με πολύ δυνατή ψυχή, ελληνική ψυχή. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Και εσείς. Και πολλά σε όλους. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπέροχα παιδιά της Σύμβρου. 60 ζωή να έχουν, μας είπε μόλις ο άρχοντας του Πατριαρχείου, ο κύριος Βίγκας, και τα δικά του σκάλαντα από την ωραία Ύμβρο. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρωτή γιορτή του χρόνου. Για αγάπη δέτε, μάθετε πως ο Χριστός γεννιέται. Γεννιέται και ανατρέφεστε στο μέλι και στο γάλα. Το μέλι των Ιάρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες. Και το μέλι στο βοτάνο, το λούζατε κυράδες. Κυρά ψηλή, κυρά λίγα, κυρά γαϊτάνο φρύδε. Κυρά μου, πώς το λύζεσαι και πώς στην εκκλησιά σου. Βανί στον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αγκάλι. Και τον καφάγιο αγγέλινο τον κάνεις γαχτή. Εμείς εδώ δεν είχαμε να φάμε και να πιούμε. Παρά σας αγαπούσαν, εκεί είχαμε να σας δούμε. Στε μας τον κόκορα, δώστε μας και την κότα. Στε μας και πέντε ξαυγάνα. Πάμε στα λιπόρτα, εδώ που τραγουδήσαμε πετρά να μοιραίσει. Το μήκο κύριος του σπίτου πολλά χρόνια να ζήσει. Χρόνια πολλά! Τριγώνα καλάντα σκορπίσαν παντού. Κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Hey, τριγώνα καλάντα μες στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και πρωτοχρόνια. Hey. Αστροφώτινα, θα βγει γιορτινό. Μηνύμα θα φέρει από τον ουρανό. Μες στη σιγαγιά, ανοίγει η αγκαλιά. Και κάνει η αγάπη μας την καρδιά φωλιά. Hey, τρίγωνα καλάντα στο μικρό χωριό. Και ό,τι πάει Χριστούγεννα το καμπαναριό. Hey, τρίγωνα καλάντα σκορπίσαν παντού. Και μας φέρνουν μήνυμα του μικρού Χριστού. Hey, αστροφωτεινό, θα βγει γιορτινό. Μηνύμα θα φέρει από τον ουρανό. Με στη σιγαλιά ανοίγει η αγκαλιά και κάνει η αγάπη μας στην καρδιά φωλιά. Έτσι τρίγωνα καλάντα με στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και είναι πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, κυρία Ιωάννα, σας αγαπάω πολύ. Καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά, σας αγαπώ! Αγάπη, λουλουδένια, σαν μυρίζονται όλα τα σπίτια με Χριστούγεννα. Και καλές γιορτές σε όλους! Φιλιά και αγάπη! Καρδούλα.